Και τώρα, παιδιά, θέλω να σας πάω σε κάτι που θέλω να το δούμε μαζί, αλλά θέλω να το κάνετε εικόνα. Ξυπνά σε βλαβία μου. Ξυπνά σε βλαβία μου το πρωί. Και λες, σήμερα θέλω να μαγειρέψω ζυμαρικά. Ναι. Πας στο σούπερ μάρκετ, συγκεκριμένο νούμερο, δεν ξέρω πώς τα λέτε, νούμερο 10. Νούμερο 10 ζυμαρικά. Εντάξει. Και τα ψάνεις. Πας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, λες πού να πάω. Α, εκεί που λέει μόνιμη μείωση τιμής 5%. Βλέπεις και μια προσφορά, δύο πακέτα ζυμαρικά, 70 λεπτά κάτω. Και λες, να, εδώ είμαστε. Να τα πάμε να τα αγοράσουμε. Πόσο μας κοστίζουν, 2,78. Έτσι, τα δηλαδή, δύο πακέτα. Τα δύο πακέτα, 2,78. Είναι μια ακριβή μάρκα. Απλά την πήραμε ενδεικτικά. Ναι, έτσι, ναι. Βλέπεις. 2,78. Τα παίρνεις εσύ χαρούμενος. Είναι ένα πακέτο, μια διπλή συσκευασία. Λες, ωραία, βρήκα τα μακαρόνια. Τα από 3,48. Λοιπόν, από 3,48. Okay, για πάμε. 2,78. Στο παρασύνθημα τώρα. Περπατάς λοιπόν με τη διπλή συσκευασία και λίγο πιο κάτω τι βλέπεις. Βλέπεις τη συσκευασία μόνη της. Και λες, πόσο έχει, βρε παιδί μου, κάτσε μια που έπεσε το μάτι μου. 1,22. λοιπόν, 1,22 επί 2, πόσο μας κάνει, παιδιά? 2,44. Εγώ λοιπόν πήρα την προσφορά. Ναι, ναι. 2,78. Το θυμάστε το νούμερο. Ναι, ναι. 2,44. Είναι, παιδιά, ένα απίστευτο κόλπο για το πώς οι υπεύθυνοι των σούπερ μάρκετ μας καθοδηγούν. Ήθελες και φουσίλι να φας τώρα. Ήθελες και φουσίλι, σε σπαγκετάκι ταπεινό εκεί πέρα. Δεν έχει σημασία, είναι ενδεικτικό. Ναι, ναι. Δεν το έλεγα κι εγώ αυτό την άλλη φορά με τις προσφορές. Αγοράζεις ακριβότερα, παίρνεις ακριβότερα το προϊόν που θέλεις εάν πας στις προσφορές. Είναι απίστευτο κόλπο. Εκμεταλλεύονται την ψυχολογία των καταναλωτών, οι οποίοι πάνε φυσικά εκεί και τη σήμανση που έχει επιβάλει το κράτος για να φρενάρει την ακρίβεια, έτσι. Γιατί εσύ πας ως καταναλωτής στη σήμανση, λες, ωραία, μόνιμη μείωση τιμών, να το πάρω. Βλέπεις και το πακετάκι, ωραίο, μια χαρά, το αρπάζεις και φεύγεις. Και πιο κάτω σου έχει την κανονική έκπτωση, 1,22. Δηλαδή πληρώνεις ακριβότερα την προσφορά. Είναι απίστευτα, παιδιά, τα κόλπα που χρησιμοποιούν κάποιοι. Περίμενε τώρα. Εδώ, Facebook, ελληνικά, τώρα μαζί, να μας στείλετε ό,τι έχετε συγκεντρώσει, γιατί όπου να είναι θα έρθει και η εφαρμογή που θα μπορούμε και οι πολίτες να καταγγέλουμε στο κράτος. Ό,τι έχετε συγκεντρώσει, να τα δείξουμε αναλυτικά το άλλο Σάββατο. Και να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο τον Γιάννη Νάκο που με βοήθησε πολύ. Να είναι καλά, Γιάννη. Ναι. Και εμείς θα τον ευχαριστούμε τον Γιάννη. Με βοήθησε πολύ σε αυτό. Και νομίζω ότι μας στέλνουν οι καταναλωτές, εδώ είμαστε, παιδιά, να το δείχνουμε. Είναι απίστευτα τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι των σούπερ μάρκετ προκειμένου να βάζουν βαθιά το χέρι μας στην τσέπη. Έτσι. Εδώ σημαίνουμε ένα από αυτά. Είχε πει αυτό που βίωσε, που είδε η Ευλαμπία και μετά είχε τύψει να πάει την άλλη μέρα στο Ρέξλι. Έγιωθε σάβολα. Ναι, ναι. Γιατί, αλήθεια, γιατί μου ήρθε και το μήνυμα που λέει ότι μπορεί να ήταν και ανθρώπινο λάθος. Ναι, γιατί η επίκληση συναισθήματος πάντα κερδίζει. Δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Είναι τι σκαρφίζονται. Γιατί η συσκευασία είναι κανονική. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Και σου λέει 70 λεπτά κάτω. Και όντως, έπρεπε να έχουμε μια πιο ευρωπαϊκή κουλτούρα τύπου των Γάλλων. Με το που δουν. Ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, γράφουν στα social media, ξεκινούν μια κίνηση, δεν εμποϊκοτάζουν, λέει δεν το αγοράζω για να ρίξει την τιμή. Τελείως. Ακριβώς. Βέβαια, να πούμε ότι αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Θεοχάρη, ευρύτερα θα μιλήσουμε και για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, για τα POS. Θα του κάνουμε όμως μια ερώτηση έτσι να μας πει τη δική του θέση. Νομίζω, ένα κόλπο πραγματικά τι σκαρφίζει το ανθρώπινο νους. Για να βγάλει, να κερδοσκοπώσει, σε βάλω στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ.